Αυτό που κάνει ιδιαίτερη εντύπωση είναι πως από τα πρώτα στοιχεία που είχαν δοθεί, 3 στους 4 δικαιούχοι του επιδόματος αγορών προτίμησαν την κατάθεση των χρημάτων σε τραπεζικό λογαριασμό, παρότι υπήρχε πέναλτι 20% στο ποσό. Σίγουρα βοηθάει. Κάτι βοηθάει. Είναι κάτι που δεν βοηθάει. Εγώ με τη σύζυγο παίρνω 32 ευρώ το μήνα. Εντάξει, τι να κάνω. Είναι μια βοήθεια. Είναι μια βοήθεια, σίγουρα είναι μια βοήθεια. Άσο που λένε οι άλλοι, δεν είναι μια βοήθεια. Όταν παίρνει μια αύξηση σύνταξη, σου δίνει για 6 μήνες τώρα. Αυτό είναι πολύ καλή βοήθεια. Βοηθάει. Πιστεύω ότι βοηθάει. Το δικαιούστε. Ναι, το έχω πάρει. Ναι. Πιστεύετε ότι βοηθάει. Λιγάκι, εντάξει, όσο και να κάνεις, κάτι είναι. Ειδικότερα από τα 2,35 εκατομμύρια νοικοκυριά που είχαν λάβει αίτηση για Market Pass, 1,75 εκατομμύρια δικαιούχοι θυσίασαν το 20% του επιδόματος για να λάβουν ζεστό χρήμα. Το όφελος σε αυτή την περίπτωση για τους δικαιούχους είναι πως μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα χρήματα όπως επιθυμούν, σε αντίθεση με όσους επιλέξουν την ψηφιακή κάρτα που μπορούν να χρησιμοποιήσουν το ποσό σε καταστήματα τροφίμων, από σούπερ μάρκετ, κρεοπολία, μέχρι και φούρνος και μίνι μάρκετ. Ναι, το έχουμε πάρει, το δικαιούμαστε, αλλά είναι πολύ λίγα τα χρήματα, οπότε εντάξει, δεν βοηθάει και πάρα πολύ, η αλήθεια είναι. Αλλά εντάξει, ό,τι δικαιούμαστε, γιατί πληρώνουμε το κράτος, πιστεύω ότι... Πώς το χρησιμοποιήσετε? Τώρα μάλλον σε ψώνια, σε σούπερ μάρκετ. Δεν νομίζω ότι βοηθάει. Δεν βοηθάει. Τώρα μας δώσει 20 ευρώ το μήνα, πας στο σούπερ μάρκετ, δεν σε φτάνουν 100 ευρώ τη βδομάδα, όχι το μήνα, έτσι. Υπενθυμίζεται πως το ύψος της ενίσχυσης ανά νοικοκυριό ανέρχεται σε 10% επί του μηνιαίου ύψους αγορών, που διαμορφώνεται σε 220 ευρώ και το μονομελές νοικοκυριό αυξανόμενο κατά 100 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος και με ανώτατο όριο τα 1000 ευρώ. Βέβαια. Μεγάλη ακρίβεια. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Είναι δύσκολα. Έχουμε και μικρή σύνταξη. Χάλια κατάσταση. Εντάξει, αφού αληθοφανές είναι, όλοι υποφέρουν. Δουλειές δεν υπάρχουν. Χάλια, αρκετά. Ούλουθε, δεν είμαστε και στα μπακάλια και στα μανάβικα και στα κρυκτοπολία. Και όταν αν βρες αέρα πέρα να τα πληρώνεις, είναι πολλά πράγματα που είναι μείον. Δηλαδή το ποσό που θα λαμβάνει κάθε μήνα ένα μονομελές νοικοκυριό είναι 22 ευρώ για ζευγάρι 32, για οικογένεια με ένα παιδί 42 και με δύο παιδιά 52 ευρώ. Οι δικαιούχοι του Market Pass που επέλεξαν να λάβουν τα χρήματα με πίστοση στην ΑΕΛ ψηφιακή κάρτα και έκαναν την αίτησή τους από την 1η Μαρτίου και μετά θα πληρωθούν στις 20 Μαρτίου του 2023 για τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο.